Ήρθα μαζί στην περασμένη μας ομιλία. Θα ενθυμίσω ότι μιλήσαμε εν σχέση με μερικές πληροφορίες που είχα φέρει από το όρο Σινά, εκεί από ανθρώπους, μάλλον από άνθρωπο κατά κάποιον τρόπο, που δίνει πολλές και καλές συμβουλές, απειλαγμένες βέβαια από τον κόσμο αυτόν και από το σαρκικό αυτό πρόβλημα. Μάλιστα, όσοι είμαστε μαζί, κάναμε και μία ομιλία γρηγορότερα, πρώτων διακοπών στο μήνα Ιούλιο, που και εκεί αναφέραμε ορισμένα περιστατικά, προκειμένου να δούμε πώς σκέφτονται οι άνθρωποι αυτοί που ζουν μακριά από τον κόσμο και πώς σκεφτόμεθα εμείς που βρισκόμαστε μέσα στον κόσμο. Η ζωή, ξέρετε, πάντοτε των ανθρώπων που έφυγαν από τον κόσμο είναι κατά κάποιον τρόπο ένας καθρέφτης. Ο Άγιος Ιωάννης του Σύμμακος λέγει ότι οι άγγελοι είναι το μοντέλο των μοναχών και η μοναχή το μοντέλο των λαϊκών. Πηγαίνετε, αν θέλετε, στο πιο αποτυχημένο μοναστήρι και δείτε το πιο αποτυχημένο καλόγερο. Κάτι έχετε να πάρετε από αυτόν. Άλλος άνθρωπος θα φύγετε. Δείτε τη πιο αποτυχημένη μοναχή. Και μόνο το σχήμα, και μόνο που θα μείνει μέσα στον χώρο αυτόν μια βραδιά ή λίγες ώρες, ή θα πει να ανάψει ένα κερί, διαφορετικός άνθρωπος θα βγει. Τι λοιπόν οι οποίοι είναι σε μια παράδοση 2.000 ετών, καταλαβαίνετε, περικίνους πρόκειται, και που βλέπουν άνθρωπο δεν ξέρω κάθε πόσο καιρό. Η κοινωνία δεν έχουν, τηλέφωνο δεν έχουν, ραδιόφωνο δεν έχουν, τηλεόραση δεν έχουν, κακία του κόσμου δεν βλέπουν. Καταλαβαίνετε τώρα. Και άνθρωποι που έχουν την υπομονή να παραμείνουν σε ένα μέρος που είχε κάποια εποχή 13 χρόνια να βρει. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο είναι οι άνθρωποι αυτοί ρε συναρισμένοι. Οι άνθρωποι ακόμη, που όπως μας έλεγε ένα γέροντας εκεί, 27 χρόνια έχω εδώ. Τρεις έχουν κινηθεί μέσα στο μοναστήρι. 27 έχω από το μοναστήρι. Τώρα, εν πλήρη 20 αιώνη, υπάρχουν άνθρωποι χαμένοι μέσα στις σωπές του γης, όπως γράφει ο Παύλος το 11ο προς Εβραίου. Από αυτού λοιπόν τους ανθρώπους με τον ρεφιναρισμένο νου, τον καθαρισμένο νου, είναι αυτά τα λόγια τα οποία μετέφερα επιτροχάζουν εδώ. Ακούστε λοιπόν μέσα στη σειρά των σκέψεων και των ουσιών αυτού του ανθρώπου τι λέγει σε ένα του μέρος. Δακρύοντα το φων, μήποτε χαρίζει. Είναι μη παροχή του τις εσείς τα δάκτυα. Προσέχου όσο θέλει. Κλάψε όσο θέλει. Εφάνει πληρώς σε κάποιον άνθρωπο. Δεν του άκουσε, δεν του πρόσεξε τη φωνή του τα δακρυά του, απάντηση δεν παίρνει την προσοχή. Βροντί του κάτω, τυπή του κάτω διλεγόμενον. Απάντηση δεν παίρνει την προσοχή. Χαρά στον άνθρωπο που έχει την δύναμη είτε λόγο είτε ενέργο να στεγνώνει τα δάκρυα των ανθρώπων. Ομοιάζει του Χριστού. Σας μεταφέρω την τρίτη Κυριακή του Λουκά που είναι ο θάνατος του Ιού της Κύρας Συναήμη. Το εξεκομίζεται για το ενταπιασμό και συνεδίδησαν με τον Χριστό στο δρόμο. Και ο Κύριος ο στράφης προς τη μητέρα, τη Κύρα και την πλέον μόνη ούτε με γιο και του λέγει μη κλαίες. Άλλοι πήγαν ασφαλώς στη σπίτι και από βραδύ και εκεί ήταν στην Γιουλία και θα πήγαιναν και εκ των υφέρων. Δεν θα κατόρθωναν όμως να σταματήσουν τα δάκρυα
διότι δεν είχαν ευλογοφανή επιχειρήματα. Τι να μην λέω. Τον σύζυγο τον εκείδεσα. Τώρα είχα μια παρηγοριά, το γιο, το κυδεύω και αυτό το μονογενή. Τι να μην λέω. Και τούτο ο Χριστός για τις αναστάσεις του εθεράπευσε τα δάκτυα. Ο μόνος. Γι' αυτό ο άνθρωπος ο οποίος παίζει τέτοιο ρόλο την ανάγκη του άλλου, τον πόνο του άλλου, την περίσταση του άλλου, το σταυρό του άλλου, μοιάζει με τον Χριστό. Γι' αυτό λοιπόν λέει ο άνθρωπος αυτός, δακρύοντα λέει, φτωχόν μη ποτέ παρήγει. Μη τον υφρονήσει, μη τον αντιπαρέλθει. Να μη παροχθεί για να περιφρονηθεί τη σύστη αυτή τα δάκρυα και τη δική του προσευχή τα δάκρυα. Γιατί δεν είναι μόνο τα δάκρυα, τα δάκρυα της προσευχής. Πολλές φορές ζητάμε και εμείς πλέον και σε έναν άλλον και δεν μας πιστεύω ότι έχουμε ανάγκη και δεν θέλει να μας βοηθήσει. Και δεν είναι η σειρά βοηθεία. Γιατί? Διότι εμείς κάποτε περιφρονήσαμε κάποιον άλλον. Γιατί ξέρετε ο άνθρωπος όπως πήρει ούτε και θερίζει. Ποιο όνομα είναι? Δυστυχώς αυτή η αρετή, όπως θα έλεγε το, της ελεημοσύνης, γιατί είναι ελεημοσύνη, όταν ο άλλος σου φωνάζει, σου συγκέντρωσε, σου πλέει, σε παρακαλεί, σε υποσχέζει κλπ. Και έχει την ανάγκη την οποία θέλει ή μπορεί να ειδήσει, να δημάσει και κάτι αυτά. Και το αντιπαρέλθει αυτό το πράγμα είναι άσχημο. Όταν όμως θα αρχίσει και τον ελεήσει, τότε έχει παρουσία να ειδήσει το Θεό. Μακάρι οι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθήσονται. Και το έλεος είναι και το νήνεον και το μέλλον. Θα μου επιτρέψετε, αγαπητοί μου, να σταθώ. Δεν μας βγάζει κανένας άλλος. Γιατί πολλά χρόνια θα χρειάζεται για να τα βγάλει αυτός αυτά τα πράγματα. Να βγάλει τα συμπεράσματα, δηλαδή τα καθαρά συμπεράσματα. Είναι κάτι που ενδιαφέρει κάθε άνθρωπο. Και τον έχοντα ανάγκη και τον μη έχοντα ανάγκη. Και τολμώ, τον μη έχοντα ανάγκη τον ενδιαφέρει δύο φορές. Μήπως αυτός έρθει ποτέ σε ανάγκη και πια έχει συμπεριφορά των άλλων ή εάν δεν έρθει στην ανάγκη που θα δώσει λόγο στο Θεό διότι δεν επρόσεξε τα δάκρυα και την ανάγκη του άλλου. Είχα ένα φίλο δυστυχώς ο οποίος πιστοκτόνησε. Ήταν κομμουνιστής, δεν πίστευε σε τίποτα βέβαια. Κατεβαίναμε μια μέρα στην οδόν Πανεπιστημίου και είπε κάποιος εκεί επέτυχε, επέτυχε. Εγώ έβγαλα από το φωλάκι μικρό που είχα και πήγα να δώσω κάτι. Ό,τι μπορούσα. Κάτρα μια δεκάρα. Ξέρω εγώ τι μπορούσα να δω. Μου λέει γιατί το δίνεις αυτό. Δεν θα πρέπει να του δώσω ίσα. Αν τα αναλάβει μου λέει το κράτος αυτά τα πράγματα. Υπάρχει ο Ιθρός Σταυρός μου. Και μου απαρίσουν σε μια σειρά τέτοιων συλλόγων, επιτροπών και. Πρώτη φορά τα ακούω τι λέω. Μέσα σε ρητές εγώ, αφόρμητα, εφόσον το βρήκα μπροστά μου, ενόμιζα λέω ότι πρέπει να δω. Περιμένει αυτό όμως. Και έχει και περιθώριο αυτό που λέγω αυτή την ώρα. Υπάρχει μια νοοτροπία. Όχι θεϊκή, σατανική και κοσμική. Η οποία πιστεύει κατά κάποιο τρόπο θέλει, τι δυνατόν οι άνθρωποι να μην είναι κανένα τη ανάγκη. Και έχει τη γνώμη ότι κατά αυτή την έννοια θα δημιουργήσει ευτυχία. Και φτάνει πολλέ φορέ εφόσον ξεπεράσει όλου του άλλου, του ερυθρού αυρού, τα φιλανθρωπικά καταστήματα, του χριστιανού, τι εκκλησίε κλπ. Κάποιοι όλε τι ασφάλειε, φτάνει στο κέντρο, στο Θεό και χτυπάει στο Θεό. Ότι ο Θεό το έκανε. Είναι λάθος. Κοιτάξτε το χέρι μου. Τα δάχτυλα είναι ανώμια. Και σε μάκρο και σε πάθο. Όμως όλα μαζί, κοιτάξτε τι κάνουν. Μια αρμονία. Αν μπορούσε να το καταλάβει ο άνθρωπος αυτό. Να μπορούσε να καταλάβει την απάντηση που έδωσε ο φιλάνθρωπος Χριστός
τον Ιούδα. Όταν ο Ιούδας ενδιαφέρθη αυτός ο κατεργάρης, ο κλεφταράς όπως τον λέει ο Ιωάννης, ενδιαφέρθη το τι θα γίνει φτωχή, να πουλήσουν το μύρον, που έκοψε 300 δινάρια, που έχει 300 μεροκάματα, και να διαδοθεί φτωχή. Πρόκειται, καλά γίνουν πλούσιοι, καλά πάνε από ένα κομμάτι στο μία ακόμη. Τι θα γίνει. Τι είπε ο κύριος. Άσυλο, καλή δουλειά κάνει. Εδώ για τον ενταφιασμό μου το κάνει. Δεν θα με μοιρώσουν τότε πεθαμένων. Θα μείνουν με τα μπουκάλια στο χέρι. Θα με βρουν ανασημένων οι μυροφόρες. Ας με μοιρώσει αυτού ζωντανών. Άλλωστε, τους φτωχούς θα τους έχετε πάντοτε με τιμών. Λείπτε λοιπόν τα φιλάνθρωπα. Πλάχνα σας αύριο. Άσυν τώρα αυτοί να κάνουν τη δουλειά τους. Τους φτωχούς θα τους έχετε πάντοτε με τιμών. Θα πει κανείς, θα κόψετε. Δεν είναι σαν τόσο. Λίγη μια ευκαιρία και ερμηνεύεται σε όσοι διαβάζουν, βρίσκουν τις απορίες τους, αλλά δεν διαβάζουν. Τώρα μας διαβάζουν για τις τηλεοράσεις. Μας διαβάζουν τώρα. Ο οποίος Χρυσόστομος έχει μια απάντηση, δώσει σε αυτή την ένσταση πολλών ανθρώπων. Ελεημοσύνη εδόθη από του Θεού δια την εντολή της αγάπης. Άλλος δύνατο ο Θεός πρέπει αυτούς και πάντα θα πονηθεί. Δεν σε χρειάζεται, λέει ο Θεός. Μπορεί να τη στρέψει. 40 χρόνια έρχεται η μάνα. Δεν του χάλασε τα μηχανήματα. Και σήμερα μπορεί. Αλλά το έχει επιτρέψει, λέει αυτό, για να δεις εσύ την αγάπη σου. Αλλά για να μην σε κουράζει κανένα. Και να τρως μοναχώσει και να τα πίνεις μοναχώσει, να τα γλεντάς μοναχώσει. Γι' αυτό ακριβώς δεν θέλεις αυτό να έχεις την ανάγκη και τον πόνο. Αλλά το ξέρει τι κάνει αυτός ο πόνος, αυτή η ανάγκη τον άλλο μέσα, πόσον τον κατεργάζεται, πόσον τον ωφελεί. Ξέρει ο άνθρωπος. Πολλοί άνθρωποι εντυπωσία τους ξέχασαν τον Θεό και εντυπωσία τους ευρύκαν τον Θεό. Ξέρει ότι είναι ένας τρόπος κι αυτός που βοηθάει πολλές φορές τους ανθρώπους. Αλλά εκτός αυτού, λύγει τα σπλάχνα ισχυρμών του ανθρώπου προς τον συνάνθρωπο. Μπορούσε, λέει λοιπόν, να τους στρέψει, λέει ο Θεός, αλλά για την εντολή της αγάπης, περιμένει την ελεημοσύνη από τον άνθρωπο στον συνάνθρωπο. Αυτό δεν το έδειξε ο ίδιος ο Χριστός. Βέβαια, θα πει κανείς, μα τον ταπεινώνει τον άλλον, να απλώς το θέλει. Τον ταπεινώνει. Γιατί να μην έχει αυτό την αξιοπρέπειά του. Να αισθάνεται άνετα όπως λέει η γλώσσα η σημερινή. Κοίταξε το Χριστό. Όταν δεν είχαν χρήματα να πληρώσουν το χώρο το κεφαλιάτικο, είπε στον Πέτρο, τι γίνεται του λέει στη θάλασσα, ρίξε άγκυστρο. Τον πρώτο ψάρι που θα βγάλει, κοίταξε το μέσα. Πάρε ό,τι πάει και πλήρωσε για μένα και για σένα. Και ο Χριστός πήρε κεφαλιά του, δύο γράφουμε τότε. Λοιπόν, τι έγινε ο Πέτρος, δεν είχαν λεφτά. Και ρίχνει ένα γκίτσι, βγάζει ένα ψάρι, να μέσα στα σπαραχνά του, ένα στακί, 4 δραχμών νόμισμα. Το πήρε και επλήρωσε. Δεν είχε χρήματα. Δεν μπορούσε θαυματουργικός να τρέφει τους αποστόλους του και να οικονομήσει τις ανάγκες του συντροφιά του. Ναι. Διαβάστε όμως τον Λουκάνα γιατί λέει. Πολλές κυρίες διακονούσαν εκ των υπαρχόντων αυτών την δροσιά του Χριστού. Άλλες που είχαν λέει εκεί, άλλες που αγαπούσαν την κίνηση αυτή, έβαζαν από τα υπάρχοντά της και έτσι αντεπεξέρχονται στα έτσι να ακούσαν τόσοι άνθρωποι και ότι δεν εργάζοντο. Και θα είχαν και ανάγκη να σύνονται στο σπίτι. Θα είχαν και γυναίκα και παιδί δεν ξέρω τι. Και τα έβαζαν και το ελέγχεται ο Χριστός. Ο πρώτος ο οποίος παρουσιάζει ότι ελεείται από φιλανθρωπία, ανθρωπίων, είναι ατέχητος ο Χριστός. Γιατί αυτό σε ταπεινώθη και εγώ ο Κύριος να μην ταπεινωθώ. Γιατί. Η
δυστυχώς ο εγωισμός μας δεν μας αφήνει να καταλάβουμε ούτε η μία πλευρά ιεχουσά, ούτε η μία ιεχουσά τι αφορέει από αυτόν τον συνεταιρισμό της αιτήσεως και της αποδοχής. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Είναι μυστήριο όμως μυστήριο και είναι μια μεγάλη αρετή του χαρά στους ανθρώπους που τη λογαριάζουν και την υπολογίζουν. Ο Δαβίδ είχε 2050 χρόνια προ Χριστού εν Πνεύματι Αγίω και γράφει στον 300ο ψαλμό του τύπος 27 το εξής για τον πιστό. Ο πιστός λέγει όλη την ημέρα ελεεί και δανείζει και το σπέρμα αυτού εις ευλογίαν έστω. Ελεεί και δανείζει. Τι είπα να πει. Ελεώ είπα να πει δίνω και δεν τα περιμένω. Και δανείζω είπα να πει του βγάζω προθερμό στη δουλειά θα μου τα επιστρέψει. Και βλέπει πως πρέπει να συμπεριφέρεται ο πιστός. Ο πιστός λέει όλη την ημέρα ελεεί και δανείζει και το σπέρμα αυτού εις ευλογίαν έστω. Να τα βρει λέει μπροστά και η οικογένειά του ακόμη. Γιατί πολλοί από εμάς δυστυχώς τους ασώτους διατηρούμεθα κάτω από τη σκιά, από την ομπρέλα της φιλανθρωπίας των γονέων μας και των προγόνων. Δεν αξίζει. Θέλετε ακόμη να σας φέρω μαρτυρίες γιατί με ενδιαφέρει αυτό το θέμα. Να το μάθει ο καθένας, ο πιέτοχος, αυτός που δεν έχει να αξίσει το λόγο του δεκάρα. Να μάθει ότι πρέπει να ελεεί. Από εκείνο που έχει κάποτε. Μεγάλη ευλογία. Ακούσετε μια γνώμη του τοβίτ προς τον τοβία. Έχετε διαβάσει την Παλαιά Διαθήκη το βιβλίο της τοβία. Του τοβίτ. Έχει δυο που τον λένε τοβία. Λέγει λοιπόν ο τοβίτ προς τον τοβία το γιο. Εκ των υπαρχόντων σου τι ελεημοσύνη από αυτά που έχει. Εάν ο λίγον σου υπάρχει, κατά το λίγον, μη σε δούκι είναι ελεημοσύνη. Εάν έχεις λίγα, λέγει, μη περιμένεις να γίνεις να πούμε λιβανός, να γίνεις μακαρί στο νάτι για να δώσεις. Από εκείνο το λίγο, δεν θα σωθεί. Εφόσον δίνεις, δεν θα σωθεί. Εάν δεν δώσεις, υπάρχει εποχή να σωθεί. Αυτό δε θα μπορεί ο άνθρωπος να το δει στον πολλαπλασιασμό των πεντακυκλίων, των πέντε άρτων. Που εφόρτασε ο Χριστός μας με πέντε άρτους και δύο ιστίες, ό,τι εφόρτασε, 25.000 κόσμοι. 5.000 άντρες, άνεση γυναικών και παιδίων. Αντιστοιχούν οι άντρες πάντοτε έναν προς πέντε γυναίκες. Πέσει να καθίσει. Και τι ακυρώσουμε. Δεν θα βγούμε με δυο ψάρια και με πέντε ψωμιά. Πέσει να καθίσει. Και κάτω. Αναπαινείτε. Κόβει τα χέρια του κάνει μια προσευχή. Για να μάθει εμάς ότι πρέπει να προσευχόμεθα στο τραπέζι. Δείτε σε μια ταβέρνα μέσα και αν δείτε άνθρωπο να σπώσει το χέρι. Αυτούς όλους θα κρίνει κότα. Κότες θα είναι μάρτυρες κατηγορίας αυτού, η οποία κότα πίνει νερό και κοιτάζει και το Θεό. Αυτοί νομίζουν θα δικαιούνται, θα δικαιούνται. Τέλος πάντων. Ευλογή. Και αρχίζει και κόβει. Παίρνετε και δίδετε. Από αυτά που έχουν. Τάλιδα μια πόσταλ και ερχόταν. Σανά τους βγαίνει για τα χέρια. Έλυγαν πόσταλ. Όσο έλυγαν, τόσο έκοβε. Όσο έλυγαν, τόσο έκοβε. Έπαψαν να δίδουν, σταμάτησε να κόβει. Δεν είπε περιμένετε να κάνω ένα στόπ, να βάλω κάτι στο ταμιευτήριο και λοιπά. Και αν περισσέψουν να δώσουμε, από αυτά που έχουμε να δώσουμε. Ο ίδιος είναι. Αυτός που ήταν στον ουρανό, στις πόλεις του πατρός, ήρθε στη γη και αυτός άφησε παράδειγμα και πάει επάνω και περιμένει τώρα να το πραγματοποιήσουμε εμείς αυτό που αυτός έκανε στην πράξη. Δοκιμάστε το εάν θέλετε.
από αυτά που έχετε δίνετε. Μα ένα κομμάτι ψωμί που είναι ανάγκη. Μα ένα φουζάνι λάδι που είναι ανάγκη. Μα λίγο ενόπνευμα που είναι ανάγκη. Μα λίγε δραχμές. Μα τι μπορεί, δώστε και θα δεις την πληρωμή. Δεν έχει ανάγκη ο Θεός. Θα έρθει αμέσως να σου δώσει ένα σκαμπίλι, θα σου το δώσει δεκαπλάσιο, να μην σου πω εκατονταπλάσιο αμέσως. Και να πει Θεέ μου, μα δεν πρόλαβα να το δώσω. Δεν μ' άφηνες να χαρώ. Πάρ' το, δεν σε έχω ανάγκη. Απλώς εξετάσεις δίδυ. Αλλά πού να το πιστέψουμε εμείς. Όπως ορισμένοι δίδυν κανένα δεκάρα κάτι, κανένα ρούχο που δεν τους πηγαίνει, κανένα παπούτσι που δεν το παίρνει ο παλιαγγί και τους βγάζουν το λάδι των ανθρώπων έτσι των υστέρων. Ότι είναι οι ευεργέτες και άλλοι είναι ευεργετούμενοι και πρέπει να πουνάνε την ουρά τους πάντοτε σαν τα σκυλάκια. Από τι είναι το λίγο του λέει που έχει να δίνει. Ακόμη δε, το ίδιο βιβλίο άμα διαβάσετε, θα βρείτε στο 12ο κεφάλαιο 8 το εξή. Έρχεται τώρα ο Ραφαήλ. Όχι εδώ, φίλος μου. Ο Ραφαήλ ο Αρχάγγελος. Έρχεται ο Ραφαήλ. Ο οποίος εστάλει και το βγει στο σπίτι να πάρει τον τοπία να πάει για μια δουλειά σοβαρή. Και λέει τώρα ο Ραφαήλ που πήγαινε με το παιδί στο τοπία. Αγαπώ το λίγον με τα ελεημοσύνη. Λίγα τι λέει. Είναι καλό όμορφο, αλλά υπάρχει ελεημοσύνη από αυτά τα λίγα. Ή πολύ με τα αδικία. Ή να έχει πολλά και να είναι άδικα. Να τα κρατάς αδίκως. Διότι όταν κρατάς την ανάγκη του άλλου, είσαι άδικος. Τον αδικείς. Και αδικείς και τον εαυτό σου αυτό χρόνο. Καλόν είσαι ελεημοσύνη. Ούτε θα βρείτε θρησία. Είναι καλύτερο, λέει, να κάνεις ελεημοσύνη αρχικά, παρά να θησαυρίσεις από Χριστό. Ελεημοσύνη γάρ εξανά κυρίεται. Από την πόλωση των άνθρωπων τον βοηθάει, λέει, η ελεημοσύνη. Και αυτή αποκαθαριεί πάσαν αμαρτία την παλιά διαθήκη. Οι ποιούντες ελεημοσύνας και δικαιοσύνας μισθύσονται ζωή και προσφέρουν και αιωνίου. Εδώ που λέγει ελεημοσύνη γάρ εφθανάτου ρίεται, θα μπορέσει κανείς να πάει στον Κορνίλιο, ο οποίος ελεημοσύνας, προσευχές και λοιπά που έφτασαν στον θρόνο του Θεού και έγιναν αιτία να συγκινηθεί ο ουρανός και να στείλει άγγελο να του πει πήγαινε να φέρει τον Πέτρο να του πει τι θα κάνεις από εδώ και κάτω. Και η ελεημοσύνη του και οι προσευχές του έφτασαν στον θρόνο του Θεού. Η Σοφία δε σειρά, το γάμα 29 λέει, ελεημοσύνη εξυλάσσεται αμαρτία. Ο ουλασμός των αμαρτίων είναι ο Χριστός. Αλλά ο άνθρωπος ο οποίος έκανε ελεημοσύνη στην Παλαιά Διαθήκη, ευλογήθη κατά τέτοια έννοια ώστε να ωφεληθεί. Ελεημοσύνη ρίεται ξανά του, λέγει στο πάνω ίδιο. Και συνεχίζει με την εξής σκέψη. Γίνου ορφανής ως πατήρ. Τα ορφανά να παρουσιαστεί σαν πατέρας. Και αντί ανδρός την μητρή αυτό και έχει οθιώσει σπίτι. Και τη γυναίκα τη κύρα να τη σκεπάσει και να τη παρασταθεί την ανάγκη τη και τότε λέει θα ομοιάζει σαν τον ιόν την σπίτι. Μεγάλη υπόθεση αυτή. Και εν τούτη οι περισσότεροι από εμάς η ελεημοσύνη δεν την έχουμε μέσα στο πρόγραμμά μας. Δεν είναι πώς να σας πω στη σειρά. Όλα τα θέματά μας τα ιεραρχούμε ούτως ή άλλως. Και τον χρόνο μας και τις εργασίες μας κλπ. Το πορτοφόλι μας όμως δεν το ιεραρχούμε όπως πρέπει. Οπότε θα πρέπει ότι μπαίνει στο πορτοφόλι να το ευλογούμε πρώτα δια της ελεημοσύνης. Στην Παλιά Διαθήκη πανικός είχε όρον να αποδεκατούν ως ακτόντες. Και μάλιστα το εκαθίστηκε ο Φαρισαίος όπως εκδηλούσε. Στην Καινή Διαθήκη βέβαια δεν υπάρχει όριο. Μπορεί να δώσεις τα μισά. Μπορεί να τα δώσεις όλα. Θα πρέπει όμως να δώσεις. Δίνοντας ευλογείς τα υπόλοιπα. Ο Σιμεώνα μεταφραστής
Έχει και αυτό τη γνώμη του επάνω στο λαιμό του. Λέει, πώς περτύνουν εκκλησίων καμίνου εστός εν σημερινό καιρό, λίον φερμένεσαι, πέτυχε τη φέρεσεν εσυχώς. Έτσι λέει ένας άνθρωπος, όταν κάθεται κοντά στη φωτιά, φερμένεται περισσότερο από εκείνον που είναι μακριά που παγώνει. Τούτο και η εντή ζωή αυτών, τα εαυτών χρήματα της ενδεές του παρέχοντες, πλήον ως ασυγκρίτως απολάβους. Έτσι λέγει, και εκείνοι που από τα χρήματά του βοηθούν άλλους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, φερμένονται περισσότερο από ό,τι φερμένεται αυτός κοντά στην σειρά. Ασυγκρίτως απολάβους του, εφελίας και αμοιβής των μεταθάνατων εν διαθήκης εθένης εδεταλμένων των εαυτών πλούτων της θένησης παραστή. Θα έχουνε λέει αντίκρισμα και πέραν του τάφου και μετά θάνατον ακόμη και θα θερμανθούν, θα ζήσουν σε ένα περιβάλλον σαν να θερμοκύπει ο ούτως εκεί. Έτσι το πιάνει ο άνθρωπος αυτό. Αλλά δεν είναι μόνο οι Άγιοι. Και άλλους αν εξετάσουμε και σοφούς δικούς μας εξεπράστησαν υπέρ της ευκαιρίας της ανθρώπου σαν μια μεγάλη αρετή. Έχω βρει ένα Τιτοκράτη σε παράδειγμα, ο οποίος λέει «Τον μηδέν εφράτησα, ούτε χρήσιμον, ούτε θεοφιλή είμαι». Ένας λέγει που δεν κάνει καλό, ούτε χρήσιμος είναι λέγει, αλλά ούτε πέσει με το Θεό έτσι. Ούτε χρήσιμον, ούτε θεοφιλή είμαι. Ο άνθρωπος που δεν κάνει το καλό προς τον άλλον. Υπάρχει ένας ακόμη, ο Μωσής, ο οποίος γράφει στο Δευτερονόμιο, το Ιώτα Έψιλον 11, το εξής. «Ουμι εκλείπει εν δεή από τη γη». Δεν θα σταματήσει, λέει, να υπάρχει άνθρωπος που να έχει ανάγκη τη γη. Πάντοτε θα υπάρχουν άνθρωποι που θα έχουν ανάγκη τη γη. «Ουμι εκλείπει εν δεή από τη γη. Δια τούτο εγώ τι εντέλωμε τι είναι το ρήμα του». Λέγω, ανοίγον ανοίξει την χείρα σου το αδελφό σου το πέμπτη, το επιδεωμένο. Γι' αυτό εγώ σου λέω, σε διατάσσω, εσένα που έχει, να ανοίξει το χέρι σου και να δώσει σε αυτόν ο οποίο έχει ανάγκη. Τώρα βέβαια είναι και η γυναικεία και το γυναικείο λογαριασμό. Και πού θα βγούμε να δίνουμε στο καθένα που έχει ανάγκη. Πού θα βγούμε. Τόνοτε, όχι να είναι. Και τα μάρι να είναι, λέει, τόνοτε. Και τα μάρι τόνοτε, εάν δεν δίδεται. Ναι. Αν δίδεται όμως τον προσόν όρο, εκεί που πρέπει, ευλογείται τον ταμάρι αυτό. Και εφόσον δίδει, εν τούτης όμως, κάποιος που τα αντικαθιστά. Και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που λένε, δεν ξέρω πώς θα βγάζουμε πέρα. Πολλά δεν παίρνει. Να τέσσερα λίγα παίρνει. Είμαστε τέτοιοι άνθρωποι. Μα δεν μας βρει τίποτα. Και είναι άνθρωποι, γιατί πού θέλω. Ήρθα μαζί στην περασμένη μας ομιλία. Θα ενθυμίσω ότι μιλήσαμε εν σχέση με μερικές πληροφορίες που είχα φέρει από το όρο Σινά, εκεί από ανθρώπους, μάλλον από άνθρωπο κατά κάποιον τρόπο, που δίνει πολλές και καλές συμβουλές, απειλαγμένες βέβαια από τον κόσμο αυτόν και από το σαρκικό αυτό φρόνημα. Μάλιστα, ο σήμερα μαζί κάναμε και μία ομιλία γρηγορότερα πρώτων διακοπών στο μήνα Ιούλιο.
που και εκεί αναφέραμε ορισμένα περιστατικά, προκειμένου να δούμε πώς σκέφτονται οι άνθρωποι αυτοί που ζουν μακριά από τον κόσμο και πώς σκεφτόμεθα εμείς που βρισκόμαστε μέσα στον κόσμο. Η ζωή, ξέρετε, πάντοτε των ανθρώπων που έφυγαν από τον κόσμο είναι κατά κάποιον τρόπο ένας καθρέφτης. Ο Άγιος Ιωάννης Κύμακος λέγει ότι οι άγγελοι είναι το μοντέλο των μοναχών και οι μοναχοί το μοντέλο των λαϊκών. Πηγαίνετε, αν θέλετε, στο πιο αποτυχημένο μοναστήρι και δείτε το πιο αποτυχημένο καλόγερο. Κάτι έχετε να πάρετε από αυτόν. Άλλος άνθρωπος θα φύγετε. Δείτε τη πιο αποτυχημένη μοναχή. Και μόνο το σχήμα, και μόνο ότι θα μείνεις μέσα στον χώρο αυτόν μια βραδιά ή λίγες ώρες, ή θα πεις να ανάψεις ένα σιερί. Διαφορετικός άνθρωπος θα δει. Τι λοιπόν οι οποίοι είναι σε μια παράδοση 2.000 ετών, καταλαβαίνετε, περί εκείνους πρόκειται, και που βλέπουν άνθρωπο δεν ξέρω κάθε πόσο καιρό. Στην κοινωνία δεν έχουν. Τηλέφωνο δεν έχουν. Ραδιόφωνο δεν έχουν. Τηλεόραση δεν έχουν. Κακία του κόσμου δεν βλέπουν. Καταλαβαίνετε τώρα. Και άνθρωποι που έχουν την υπομονή να παραμείνουν σε ένα μέρος που είχε κάποια εποχή 13 χρόνια να βρέσει. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο είναι οι άνθρωποι αυτοί ρεθυναρισμένοι. Οι άνθρωποι ακόμη που, όπως μας έλεγε ένας γέροντας εκεί, 27 χρόνια έχω εδώ. 3 έχουν κοιμηθεί μέσα στο μοναστήρι. 27 έχω από το μοναστήρι. Τώρα, εν πλήρη 20 αιώνα, υπάρχουν άνθρωποι χαμένοι μέσα στις σοπές του ζωής, όπως γράφει ο Παύλος στον 10ο προς Εβραίους. Από αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους, με τον ρεθυναρισμένο νου, τον καθαρισμένο νου, είναι αυτά τα λόγια τα οποία μετέφερα επιτροχάζουν εδώ. Ακούστε λοιπόν μέσα στη σειρά των σκέψεων και των οξιών αυτού του ανθρώπου τι λέγει σε ένα του μέρος. Δακρύοντα το φόν μήποτε θα ρίξει ή να μην παροχεί τις εσείς τα δάκτυα. Προσέξου όσο θέλει. Κλάψε όσο θέλει. Εφάνει σκληρό σε κάποιον άνθρωπο. Δεν του άκουσε, δεν του πρόσεξε τη φωνή του τα δακρυά του. Απάντηση δεν παίρνει στην προσοχή. Βροντί του κάτω. Τυπή του κάτω διλεγόμενον. Απάντηση δεν παίρνει στην προσοχή. Χαρά στον άνθρωπο που έχει την δύναμη είτε λόγο είτε ενέργο να στεγνώνει τα δάκρυα των ανθρώπων. Ο μοιάζει του Χριστού. Θα μεταφέρω την τρίτη Κυριακή του Λουκά, που είναι ο θάνατος του Ιού και η χείρα στην Αγίνη. Και στεκομίζω το για το ενταπιασμό και συνειδήθησαν με το Χριστό στο δρόμο. Και ο Κύριος εστράφει προς την μητέρα, τη χείρα και την πλέον μόνη ούτε με γιο και τη λέγει μη πλέον. Άλλοι πήγαν ασφαλώς σπίτι και από βραδύ και εκεί ήταν στη Γιουλία και θα πήγαιναν και εκ των υφέρων. Δεν θα κατόρθωναν όμως να σταματήσουν τα δάκρυα διότι δεν ήταν ευλογοφανή επιχειρήματα. Τι να μην λέω. Τον σύζυγο τον εκείδωσα. Τώρα είχα μια παρηγοριά, το γιο, το κυδεύω και αυτό το μονογενή. Τι να μην λέω. Και τούτο το Χριστό, οι ασταναστάσεις τι. Εθεράπευσε τα δάκρυα. Ο μόνος. Γι' αυτό ο άνθρωπος ο οποίος παίζει τέτοιο ρόλο. Την ανάγκη του άλλου. Τον πόνο του άλλου. Την περίσταση του άλλου. Το σταυρό του άλλου. Μοιάζει με το Χριστό. Γι' αυτό λοιπόν λέει ο άνθρωπος αυτός, δακρύοντα λέει, το φόν μη ποτέ παρήγει.
ούτε να φρονήσει, ούτε να την παρέλθει. Να μην παρωθεί για να περιφρονηθεί τη δική σου τα δάκρυα και τη δική σου προσευχή τα δάκρυα. Γιατί δεν είναι μόνο τα δάκρυα της προσευχής. Πολλές φορές ζητάμε και εμείς πλέον και σε έναν άλλον και δεν μας πιστεύω ότι έχουμε ανάγκη και δεν θέλει να μας βοηθήσει. Και δεν είναι η σειρά βοηθεία. Γιατί? Διότι εμείς κάποτε περιφρονήσαμε κάποιον άλλο. Γιατί ξέρετε ο άνθρωπος όπως πήρει ούτε και θερίζει. Δυστυχώς αυτή η αρετή, όπως θα έλεγε το, της ελεημοσύνης, γιατί είναι ελεημοσύνη, όταν ο άλλος σου φωνάζει, σου συγκέντρω, σου λέει, σε παρακαλεί, σε υποστέλει κλπ. Και έχει την ανάγκη την οποία θέλεις ή μπορείς να ειδήσεις, να δημάσεις και κάτι αυτά και το αντιπαρέλθεις αυτό το πράγμα είναι άσχημο. Όταν όμως θα αρχίσεις και τον ελεήσεις, τότε έχεις παρουσία να ειδήσεις το Θεό. Μακάρι οι ελεήμονες ότι αυτοί ελεητήσονται. Και το έλεος είναι και το μήνεόν και το μέλλον. Θα μου επιτρέψετε αγαπητοί μου να σταθώ. Δεν μας βγάζει κανένας άλλος. Γιατί πολλά χρόνια θα χρειάζεται για να τα γράψει αυτό, αυτά τα πράγματα. Να βγάλει τα συμπεράσματα, δηλαδή τα καθαρά συμπεράσματα. Είναι κάτι που ενδιαφέρει κάθε άνθρωπο. Και τον έχοντα ανάγκη και τον μη έχοντα ανάγκη. Και τολμώ τον μη έχοντα ανάγκη τον ενδιαφέρει δυο φορές. Μήπως αυτός έρθει ποτέ σε ανάγκη και πιάσει την περιφορά των άλλων ή εάν δεν έρθει στην ανάγκη που θα δώσει λόγο στο Θεό διότι δεν επρόσεξε τα δάκρυα και την ανάγκη του άλλου. Είχα ένα φίλο δυστυχώς ο οποίος πιστοκτόνησε. Ήτανε κομμουνιστής, δεν πίστευε σε τίποτα βέβαια. Κατεβαίναμε μια μέρα στην οδόν Πανεπιστημίου. Και είπε κάποιος εκεί, επέστησε το κύριο. Εγώ έβγαλα από το χωλάκι μικρό που είχα και πήγα να δώσω κάτι. Ό,τι μπορούσε. Και έγραφε μια δεκάρα. Ξέρω εγώ τι μπορούσα να δω. Μου λέει γιατί το δίνεις αυτό. Δεν θα πρέπει να του δώσω ή τάω. Αν τα αναλάβει, μου λέει το κράτος αυτά τα πράγματα. Υπάρχει ο Ιθρός Σταυρός μου. Και μου απαρίσουν σε μια σειρά τέτοιων συλλόγων, επιτροπών και. Πρώτη φορά τα ακούω τη λόγω. Μέσα στο Ιθρός εγώ, αυθόνητα, εφόσον το βρήκα μπροστά μου, ενόμιζα λέω ότι πρέπει να δω. Περιμένει αυτό όμως. Και έχει και περιθώριο αυτό που λέγω αυτή την ώρα. Υπάρχει μια νοοτροπία. Όχι θέληση σατανική και κοσμική. Η οποία πιστεύει κατά κάποιο τρόπο θέλει. Τι δυνατόν οι άνθρωποι να μην έγινε κανένας της ανάγκης. Έχει τη γνώμη ότι κατά αυτή την έννοια θα δημιουργήσει ευτυχία. Και φτάνει πολλές φορές εφόσον ξεπεράσει όλους τους άλλους, τους ερυθρούς αυρούς, τα φιλανθρωπικά καταστήματα, τους χριστιανούς, τις εκκλησίες κλπ. Κάποιοι όλες τις ασφάλειες, φτάνει στο κέντρο, στο Θεό και χτυπάει στο Θεό. Ότι ο Θεός το έκανε. Είναι λάθος. Κοιτάξτε το χέρι μου. Τα δάσκαλα είναι ανώμια. Και σε μάκρος και σε πάθος. Όμως όλα μαζί, κοιτάξτε τι κάνουν. Μια αρμονία. Αν μπορούσε να το καταλάβει ο άνθρωπος αυτό. Να μπορούσε να καταλάβει την απάντηση που έδωσε ο φιλάνθρωπος Χριστός στον Ιούδα. Όταν ο Ιούδας ενδιαφέρθηκε αυτός ο κατεργάτης, ο κλεφταράς όπως τον λέει ο Ιωάννης, ενδιαφέρθηκε το τι θα γίνει φτωχή. Να πουλήσουν το μύρον. Που έχει 300 δινάρια, που θέτει 300 νεροκάματα και να διαδοθεί στο φτωχή. Σκέφτηκα, θα γίνουν πλούσιοι, θα πάνε από ένα κομμάτι στο μία ακόμη. Τι θα γίνει, τι είπε ο κύριος. Άσυλο, καλή δουλειά κάνει. Εδώ για τον ενταφιασμό μου το κάνει.
Δεν θα με μοιρώσουν τότε πεθαμένον. Θα μείνουμε τα πουκάλια στο χέρι. Θα με βρουν ανακοιμένον οι μοιροφόροι. Ας με μοιρώσει αυτού ζωντανών. Άλλωστε, του φτωχού θα του έχετε πάντοτε με θυμόν. Λούστε λοιπόν τα φιλάνθρωπα. Πλάγμα σα αύριο. Άσουν τώρα αυτού να κάνουν τη δουλειά του. Του φτωχού θα του έχετε πάντοτε με θυμόν. Θα πει κανείς, θα ακούσετε. Δεν είναι θα ακούσετε. Δίνει μια ευκαιρία και ερμηνεύεται σε όσοι, όσοι διαβάζουν, βρίσκουν τις απορίες τους, αλλά δεν διαβάζουν. Τώρα μας διαβάζουν για τις τηλεοράσεις. Μας διαβάζουν τώρα. Ο οποίος Χρυσόστομος έχει μια απάντηση, δώσει αυτή την ένσταση πολλών ανθρώπων. Ελεημοσύνη εδόθη από του Θεού δια την εντολή της αγάπης. Άλλος δύνατο ο Θεός πρέπει αυτούς και πάντα θα πονηθεί. Δεν σε χρειάζεται, λέει ο Θεός. Μπορεί να τους τρέξει. 40 χρόνια έρθει η μάνα. Δεν του χάλασε τα μηχανήματα. Και σήμερα μπορεί. Αλλά το έχει επιτρέψει, λέει αυτό, για να δεις εσύ την αγάπη του. Αλλά για να μην το πειράζει κανένα, για να τρώει μοναχό σου και να τα πίνει μοναχό σου, να τα γλεντάζει μοναχό σου, γι' αυτό ακριβώ δεν θέλει να τον άρεσε την ανάγκη και τον πόνο. Αλλά το ξέρει τι κάνει αυτό ο πόνο, αυτή η ανάγκη τον άλλο μέσα, πόσον τον κατεργάζεται, πόσον τον ωφελεί. Ξέρει ο άνθρωπο. Πολλοί άνθρωποι επί ευτυχία τους ξέχασαν τον Θεό και επί δυστυχία τους ευρύκαν τον Θεό. Ξέρεις ότι είναι ένας τρόπος κι αυτός που βοηθάει πολλές φορές τους ανθρώπους. Αλλά εκτός αυτού λύγουν τα φλάχνα ισχυρμών του ανθρώπου προς τον συνάνθρωπο. Μπορούσε λέει λοιπόν να τους τρέξει λέει ο Θεός, αλλά για την εντολή της αγάπης περιμένει την ελεημοσύνη από τον άνθρωπο στον συνάνθρωπο. Αυτό δεν το έδειξε ο ίδιος ο Χριστός. Βέβαια θα πει κανείς, μα τον ταπεινώνει τον άλλον, να απλώς το θέλει. Τον ταπεινώνει. Γιατί να μην έχει αυτό στην αξιοπρέπειά του. Να αισθάνεται άνετα όπως λέει η γλώσσα η σημερινή. Κοίταξε το Χριστό. Όταν δεν είχαν χρήματα να πληρώσουν το φόρο το κεφαλιάτικο, είπε στον Πέτρο, πήγαινε του λέει στη θάλασσα, ρίξε άγκυστρο. Το πρώτο ψάρι που θα βγάλει, κοίταξε το μέσα. Πάρε ό,τι πάει και πλήρωσε για μένα και για σένα. Το χρυσό σπύρο είναι κεφαλιάτικο, δύο γράφουμε τότε. Λοιπόν, πήγαινε ο Πέτρο, δεν είχαν λεφτά. Και ρίξε για να γύσει, βγάζει ένα ψάρι, να μέσα στο σπαραχνάκι, ένα στατί. 4 δραχμών νόμισμα. Το πήρε και πλήρωσε. Δεν είχε χρήματα. Δεν μπορούσε θαυματουργικός να τρέξει τις αποστόλους του και να οικονομήσει τις ανάγκες της συντροφιάς του. Ναι, διαβάστε όμως τον Λουκάρα γιατί λέει. Πολλές κυρίες διακονούσαν εκ των υπαρχόντων αυτών συντροφιά του Χριστού. Άλλες που είχαν λέει εκεί αλλά που αγαπούσαν την γυναίκα αυτή, έβαζαν από τα υπάρχοντά τους και έτσι αντεπεξέρχονται στα έργα που ακούγαν τόσοι άνθρωποι και ότι δεν εργάζονται. Και θα είχαν και ανάγκη να στείλουν το σωστού του. Θα είχαν και γυναίκα και παιδί δεν ξέρω τι. Και τα έβαζαν. Και το ελέγχεται ο Χριστός. Ο πρώτος ο οποίος παρουσιάζει ότι ελέγχεται από φιλανθρωπία, ανθρωπίνη, είναι αθέσιτος ο Χριστός. Γιατί αυτό σε ταπεινώθει και εγώ ο Κύριος να μην ταπεινωθώ. Γιατί. Δυστυχώς ο εγωισμός μας δεν μας αφήνει να καταλάβουμε ούτε η μία πλευρά η αίθουσα, ούτε η μία αίθουσα τι αφορεί από αυτόν τον συνεταιρισμό της αιτήσεως και της αποδοχής. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Είναι μυστήριο όμως μυστήριο και είναι μια μεγάλη αρετή που χαράσει τους ανθρώπους που τη λογαριάζουν και την υπολογίζουν. Ο Δαβίδ είχε 2050 χρόνια πρώτη του εμπνεύματι Αγίου
Και γράφει στον 300 τον Ψαλμό του Κύπρου 27 το εξής. Για τον πιστό. Ο πιστός λέγει, όλη την ημέρα ελεεί και δανείσαι. Και το σπέρμα αυτού εις ευλογίαν έστω. Ελεεί και δανείσαι. Τι είπα να πει. Ελεώ πάνω να πει, λίγο και έντα περιμένω. Και δανείζω πάνω να πει, του βγάζω προσωρινό στη δουλειά, θα μου τα επιστρέψει. Και βλέπει πως πρέπει να συμπεριφέρεται ο πιστός. Ο πιστός λέει όλη την ημέρα ελεεί και δανείζει. Και το σπέρμα αυτού εις ευλογίαν έστω. Να τα βρει λέει μπροστά και η οικογένειά του ακόμη. Γιατί πολλοί από εμάς δυστυχώς τις αθώσεις διατηρούμεθα κάτω από τη σκιά, από την ομπρέλα, τη φιλανθρωπία των γονέων μας και των προγόνων. Δεν αξίζει. Θέλετε ακόμη να σας φέρω μαρτυρίες γιατί με ενδιαφέρει αυτό το θέμα. Να το μάθει ο καθένας, ο πιο φτωχός, αυτός που δεν έχει να ψήσει το λόγο του δεκάρα. Να μάθει ότι πρέπει να ελεεί από εκείνο που έχει κάποτε. Μεγάλη ευλογία. Ακούσετε μια γνώμη του Τοβί προς τον Τοβία. Έχετε διαβάσει την Παλαιά Διαθήκη το βιβλίο της Τοβία, του Τοβί. Έχει γιο που τον λένε Τοβία. Λέγει λοιπόν ο Τοβί προς τον Τοβία το γιο. Εκ των υπαρχόντων σου είναι η ελεημοσύνη από αυτά που έχει. Εάν ο λίγον σου υπάρχει, κατά το λίγον, μη σε δούκι είναι ελεημοσύνη. Εάν έχει γλίδα, λέγει, τι περιμένει να γίνεις να πούμε λιβανός, να γίνεις μακαρίς στον άκη για να δώσει. Από εκείνο το λίγο, δεν θα σωθεί. Εφόσον δίνει, δεν θα σωθεί. Εάν δεν δώσεις, υπάρχει εκεί να σωθεί. Αυτό δε θα μπορεί ο άνθρωπος να το δει στον πολλαπλασιασμό των δεκακυκλίων, των πέντε άρτων, που εφόρτασε ο Χριστός μας με πέντε άρτους και δύο ιστίες, πόσοι εφόρτασε, 25.000 κόσμοι. 5.000 άντρες, άνεση γυναικών και παιδίων. Αντιστοιχούν οι άντρες πάντοτε έναν προς πέντε γυναίκες. Πέστε να καθίσουμε. Και τι ακυρώσουμε. Δεν θα βγούμε με δυο ψάρια και με πέντε ψωμιά. Πέστε να καθίσουμε. Και κάτω. Αναφελείτε. Κόλλει τα χέρια του κάνει μια προσευχή. Για να μάθει εμάς ότι πρέπει να προσευχόμεθα στο τραπέζι. Δείτε σε μια ταβέρνα μέσα και αν δείτε άνθρωπο να σπώσει το χέρι. Αυτούς όλους θα κρίνει κότα. Κότες θα είναι μάρτυρες κατηγορίας αυτού, το οποίο κότα πίνει νερό και κοιτάζει και το Θεό. Αυτοί νομίζουν τα δικαιούνται, τα δικαιούνται. Τέλος πάντων. Ευλογεί. Και αρχίζει και κόβει. Παίρνετε και δίδεται. Από αυτά πόσο. Πάντα μια πόσο και ερχόσα. Ξανά τους βγαίνει για τα χέρια. Έλυγαν πόσο. Πόσο έλυγαν, τόσο έκοβε. Όσο έλυγαν, τόσο έκοβε. Έπαθα να δίνουν, σταμάτησε να κόβει. Δεν είπε περιμένετε να κάνω ένα στόπ, να βάλω κάτι στο ταμιευτήριο και να πάω και αν περισσέψουν να δώσουν, από αυτά που έχουμε να δώσουν. Ο ίδιος είναι. Αυτός που ήταν στον ουρανό, στις πόλεις του Πατρός, ήρθε στη γη και αυτός άφησε παράδειγμα και πάει επάνω και περιμένει τώρα να το πραγματοποιήσουμε εμείς αυτό που αυτός έκανε στην πράξη. Δοκιμάστε το εάν θέλετε. Από αυτά που έχετε δίνετε. Μα ένα κομμάτι ψωμί που είναι ανάγκη. Μα ένα φιζάνι λάδι που είναι ανάγκη. Μα λίγο λινόπλευμα που είναι ανάγκη. Μα λίγες δραχμές. Μα τι μπορείς. Δώσε και θα δεις την πληρωμή. Δεν σε έχει ανάγκη ο Θεός. Αρθεί αμέσως να σου δώσει ένα σκαμπίνι. Θα σου το δώσει δεκαπλάσιο. Να μην σου πω εκατονταπλάσιο αμέσως. Και να πεις Θεέ μου. Μα δεν πρόλαβα να το δώσω. Δεν μάθαινες να χαρώ. Πάρ' το, δεν σε έχω ανάγκη. Απλώς εξετάσεις δίδυ. Αλλά πού να το πιστέψουμε εμείς. Όπως ορισμένοι δίδυ για μια δεκάρα κάτι ήταν
Ρούχο που δεν τους πηγαίνει, κανένα παππούτσι που δεν το παίρνει ο παλιακής, το πλουγάζουνε το λάδι των ανθρώπων, έτσι δεν ξέρω. Ότι είναι οι ευεργέτες και οι άλλοι είναι ευεργετούμενοι και πρέπει να κουνάνε την ουρά τους πάντοτε, σαν τα σκυλάκια. Από εκεί είναι το λίγο τι λέει που έχει, να δει. Ακόμη δε, το ίδιο βιβλίο άμα διαβάσετε, θα βρείτε στο 12ο κεφάλαιο 8 το εξή. Έρχεται τώρα ο Ραφαήλ. Όχι εδώ ο φίλος μου. Ο Ραφαήλ ο Αρχάγγελος. Έρχεται ο Ραφαήλ. Ο οποίος εστάλει και το βγει στο σπίτι να πάρει τον βία να πάει για μια δουλειά σοβαρή. Και λέει τώρα ο Ραφαήλ που πήγαινε με το παιδί και το βία. Αγαπώ το λίγον με τα ελεημοσύνη. Λίγα του λέει. Είναι καλό όμορφο, αλλά υπάρχει ελεημοσύνη από αυτά τα λίγα. Ή πολύ με τα αδικία. Ή να έχει πολλά και να είναι άδικα. Να τα κρατάς αδίκως. Διότι όταν κρατάς την ανάγκη του άλλου, είσαι άδικος. Τον αδικείς. Και αδικείς και τον εαυτό σου αυτό χρόνο. Καλόν είσαι ελεημοσύνη. Ούτε θα βρει το θρησκείο. Είναι καλύτερο, λέει, να κάνει ελεημοσύνη ρασικά παρά να θησαυρίσει από Χριστό. Ελεημοσύνη γάρ εξανά κουρίεται. Από την πόλη του τον άνθρωπο τον βοηθάει, λέει η ελεημοσύνη. Και αυτή από καθαριού πάσα αμαρτία την παλιά γλώσσα. Οι ποιούντε ελεημοσύνα και δικαιοσύνα μισθούσονται ζωή και προσφέρει. Και αιώνιοι. Εδώ που λέγει ελεημοσύνη γάρ εξανάτου ρίεται, θα μπορέσει κανείς να πάει στον Κορνήλιο, ο οποίος ελεημοσύνας, προσευχές κλπ. Που έφτασαν στον θρόνο του Θεού και έγιναν αιτία να συγκινηθεί ο ουρανός και να στείλει άγγελο να του πει πήγαινε να φέρει το Πέτρο να του πει τι θα κάνει από εδώ και κάτω. Και η ελεημοσύνη του και οι προσευχές του έφτασαν στον χρόνο του Θεού. Η Σοφία δε σειρά, το γάμα 29 λέει, ελεημοσύνη εξυλάσσεται αμαρτία. Ο ουλασμός των αμαρτίων είναι ο Χριστός. Αλλά ο άνθρωπος ο οποίος έκανε ελεημοσύνη στην Παλαιά Διαθήκη, ευλογήθηκε κατά τέτοια έννοια ώστε να ωφεληθεί. Ελεημοσύνη ρίεται ξανά, λέγει στο πάνω ίδιο. Και συνεχίζει με την ευχή γίνου ορφανής ως πατήρ. Τα ορφανά να παρουσιαστεί σαν πατέρα. Και αντί ανδρός την μητρή αυτό και έτσι οσιώσει πίστη. Και τη γυναίκα τη κύρα να τη σκεπάσει και να τη παρασταθεί την ανάγκη της και τότε λέει θα ομοιάζει σαν τον ιόν την πίστη. Μεγάλη υπόθεση αυτή. Και εν τούτη, οι περισσότεροι από εμάς, η ελεημοσύνη, δεν την έχουμε μέσα στο πρόγραμμά μας. Δεν είναι πώς να σας πω στη σειρά. Όλα τα θέματά μας τα ιεραρχούμε ούτως ή τούτως. Και τον χρόνο μας και τις εργασίες μας κλπ. Το πορτοφόλι μας όμως δεν το ιεραρχούμε όπως πρέπει. Εφόσον θα πρέπει ό,τι μπαίνει στο πορτοφόλι να το ευλογούμε πρώτα δια της ελεημοσύνης. Την παλιά διαθήκη πανικός είχε όρο να αποδεκατούν ως ακτόντες. Και μάλιστα το εκαυτήθηκε ο Φαρισαίος όπως εκδίνησε. Στην Καινή Διαθήκη βέβαια δεν υπάρχει όριο. Μπορεί να δώσεις τα μισά. Μπορεί να τα δώσεις όλα. Θα πρέπει όμως να δώσεις. Δίνοντας ευλογείς τα υπόλοιπα. Ο Σιμεών ο μεταφραστής έχει και αυτό τη γνώμη του επάνω στο ελεημοσύνη. Λέει, «Πώς περτύνουν ο πλησίον καμίνου εστός εν σημερινό καιρό, λίον φερμένεσε, πέφυγε η πόροφε εσικός». Έτσι λέει ένας άνθρωπος, όταν κάθεται κοντά στη φωτιά, θερμαίνεται περισσότερο από εκείνον που είναι μακριά που παγώνει
τούτο θέλουν τη ζωή αυτών, τα εαυτών χρήματα, τις ενδεές που παρέχονται, πλήρων ως ασυμβρίτες απολάβους. Έτσι λέγει, και εκείνοι που από τα χρήματά βοηθούν άλλους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, χερμαίνονται περισσότερο από ό,τι χερμαίνεται αυτός κοντά στην κυρά. Ασυμβρίτες απολάβους, εφημείας και αμοιβής των μεταθάνατων, εν διαφύσεις επεταλμένων των εαυτών πλούτων της πέμπτης παρασκή. Θα έχουνε, λέει, αντίκρισμα και πέραν τους τάφους και μετά θάνατον ακόμη και θα θερμανθούν, θα ζήσουν σε ένα περιβάλλον θα να θερμοκύπει ο ούτως η τύχη. Έτσι το πιάνει ο άνθρωπος αυτός. Αλλά δεν είναι μόνο οι Άγιοι. Και άλλοι θα ανεξετάσουν και σοφούς δικούς μας εξεπράστησαν υπέρ της ευκαιρίας της ανθρώπου θα μια μεγάλη αρετή. Έχω βρει ένα Τουσοκράτη σε παράδειγμα, το οποίο λέει τον μηδέν εφράτησα, ούτε χρήσιμον, ούτε θεοφιλή είναι. Ένας λέγει που δεν κάνει καλό, ούτε χρήσιμος είναι λέγει, αλλά ούτε πέφτει με το Θεό έτσι. Ούτε χρήσιμο, ούτε θεοφιλή είναι ο άνθρωπος που δεν κάνει το καλό προς τον άλλον. Υπάρχει ένας ακόμη, ο Μωσή, ο οποίος γράφει στο Δευτερονόμιο, το Ιώτα Έψιλον 11, το εξής. Ούμι εκλείπει εν ζωή από τη γη. Δεν θα σταματήσει, λέει, να υπάρχει άνθρωπος που να έχει ανάγκη τη γη. Πάντοτε θα υπάρχουν άνθρωποι που θα έχουν ανάγκη τη γη. Ούμι εκλείπει εν ζωή από τη γη. Δια τούτο εγώ τι εντέλωμε τι είναι το ρήμα του. Λέγω, ανοίγον ανοίξει την χείρα σου το αδελφό σου το τέμπι, το επιδεωμένο. Γι' αυτό εγώ σου λέω, σε διατάσσω, εσένα που έχει, να ανοίξει το χέρι σου και να δώσει σε αυτόν ο οποίο έχει ανάγκη. Τώρα βέβαια είναι και η γυναικεία και την οικογενειακή λογαριασμό. Και πού θα βγούμε να δίνουμε στο καθένα που έχει ανάγκη. Πού θα βγούμε. Σώνονται, όχι να είναι. Και τα μάρι να είναι, λέει, σώνονται. Και τα μάρι σώνονται εάν δεν δίδεται. Ναι. Αν δίδεται όμως τον προσόν όρο, εκεί που πρέπει, ευλογείται το νταμάρι αυτό. Και εφόσον δίδει, εν τούτης όμως, κάποιος ήταν αντικαθιστά. Και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που λένε, δεν ξέρω, πώς θα βγάζουμε πέρα. Πολλά δεν πέρα. Να τέσσερα λίγα πέρα. Είμαστε τέτοιοι άνθρωποι. Μα δεν μας δείτε τίποτα. Και είναι άνθρωποι, γιατί είστε καλά.